Θετική στην όσο της λεπτοσπύρωσης που προκαλείται κατά κύριο λόγο από τα ποντίκια. Βρέθηκαν 14 καθηγητές και μαθητές ειδικού σχολείου της Πηλαίας. Διαμαρτύρονται οι γονείς για τις συνθήκες υγιεινής. Πρόκειται για το δεύτερο ΕΕΚ Πηλαίας στα Κωνσταντινοπολίτικα για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, φιλοξενείται σε χώρο παλιάς βιοτεχνίας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Θανάσης Κοκονάς. Και κύριε Κοκονά, φαίνεται ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σήμερα στην περιοχή. Είναι πολλά τα προβλήματα. Καλησπέρα. Πολύ σωστά. Ξεκινήσατε με το δεύτερο ΕΚ στην Πηλαία, στην Κωνσταντινοπολίτικα. Ένα πρόβλημα με ασθένεια που προέκυψε από τα τροκτικά στην ουσία που υπήρχαν στο σχολείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για να καθαρίσουν, να γίνουν απεντεμώσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν ήταν επαρκέ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το πρόβλημα με την ασθένεια που αναφέρατε και νωρίτερα. Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα στα ειδικά σχολεία δεν είναι μόνο αυτά. Το πιο τελευταίο έρχεται να μας θυμίσει το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τις μεταφορές των μαθητών στα ειδικά σχολεία. Με την αδυναμία και της περιφέρειας να οριστικοποιήσει τις μεταφορές ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεταφέρονται με ασφάλεια στα σχολεία. Και καταλαβαίνετε τώρα, όταν μιλάμε για ειδικά σχολεία, μιλάμε για παιδιά που αν για κάποιο λόγο δεν μπορέσουν να μεταφερθούν στο σχολείο, δεν θα κάνουν μάθημα, θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι, κάποιος να τους φροντίζει. Ο γονιός θα πρέπει, αν εργάζεται, να μην πάει στη δουλειά του για να μπορέσει να φροντίσει το παιδί του. Επίσης, άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι η σχολική στέγη στα ειδικά σχολεία. Αυτό που έχουμε τελευταία με το ειδικό σχολείο από το Κορδελιό, που έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθεί στον Άγιο Θανάσιο, δεν κατάφερε να γίνει πράξη αυτό. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να στεγάζονται σε άθλιες στην ουσία, στην κυριολεξία συνθήκες, σε νοικιαζόμενα κτίρια χωρίς αυλές και σε σχολεία που δεν έχουν ράμπες πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, είναι τραγικό το 2018 να έχουμε ειδικά σχολεία που φιλοξενούν και προσφέρουν τυπικά εκπαίδευση σε μαθητές με προβλήματα κινητικά, με προβλήματα αυτισμού, με προβλήματα βαριάς μορφής και να μην τηρούνται ούτε τα βασικά. Και επίσης όλο αυτό έχει να προσθεθεί και η αδυναμία να υπάρχουν εκπαιδευτικοί μόνιμοι που θα έχουν άμεση σχέση με τα παιδιά και θα φροντίζουν μια εκπαίδευση για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Γιατί ο απότερος σκοπός αυτός είναι να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στην κοινωνία. Κύριε Κοκονά, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, διότι μιλήσαμε στην αρχή για ποντίκια και κρούσματα λεπτοσπύρωσης σε σχολείο. Εδώ τώρα τι έχουμε ακριβώς, τι σημαίνει αυτό, από πού προήλθαν τα ποντίκια? Σημαίνει από κακή συντήρηση της σχολικής κοινότητας, του σχολικού κτηρίου, με αποτέλεσμα η γυψοσανίδα εκεί να έχει προβλήματα. Το οποίο φιλοξενείται σε χώρο παλιάς βιοτεχνίας. Ακριβώς, σε νοικιαζόμενο κτίριο. Δηλαδή, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε όλοι ότι ένα σχολείο τέτοιο, που φιλοξενείται σε τέτοιο χώρο, να εμφανίσει τέτοια προβλήματα για τα παιδιά, πόσο... και δεν είναι κάτι που ήταν στιγμιαίο, είναι εδώ και δύο μήνες. Δηλαδή, εδώ και δύο μήνες ούτε η συντήρηση έχει γίνει και ούτε μπόρεσαν να σταματήσουν το πρόβλημα. Και έχουμε βεβαίως επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης και σε καθηγητές αλλά και σε μαθητές. Προφανώς έχει επέμβει, από ό,τι έχω μάθει και ο εισαγγελέας έχει διατάξει προανάκριση για να βρεθεί η υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή του σχολείου. Και μετά, όσον αφορά τη μεταφορά των μαθητών, φαίνεται ότι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχουμε λύσει ακόμα το θέμα της μεταφοράς και σιγά σιγά φτάνουμε και προς το... έχουμε ξεπεράσει ήδη τον Ιανουάριο, είμαστε πια στα μισά. Στα μέσα της χρονιάς, 4-5 μήνες σχεδόν, μετά την κανονικότητα που είχε υποσχεθεί και η κυβέρνηση από τα μέσα καλοκαιριού για την έναρξη της σχολικής περίοδου. Και όπως διαπιστώνουμε και εμείς, όχι ότι είχαμε καμία αυταπάτη ότι όλα θα μπορέσουν να λυθούν, αλλά διαπιστώνουμε ότι παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν στα σχολεία για να κάνουν μάθημα. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για εκπαίδευση, για επίπεδο, για τίποτα, αν το παιδί δεν πάει στο σχολείο. Ναι. Και όταν μιλάμε για μαθητές ειδικών σχολείων. Ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα, γιατί ακριβώς τα παιδιά αυτά
Υπάρχουν αρτηγίες από γονείς που μας λένε ότι αν δεν μεταφερθούν, μένουν στο σπίτι, χρειάζεται η γιαγιά ή ο παππούς, συνήθως δεν μπορούν να τα προσέξουν. Αναγκάζεται η μητέρα ή ο πατέρας, αν εργάζεται να φύγει από τη δουλειά του για να μπορέσει να τα προσέξει, δεν μπορούν να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι χάνεται και η εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας μαθητής δεν πάει στο σχολείο. Ακόμα και ένας μαθητής να μην μεταφέρεται, για μας είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν σε αυτά τα ειδικά σχολεία, κάθε μέρα μας έρχονται μηνύματα για δεκάδες μαθητές που για κάποιους για διάφορους λόγους, γιατί ο ιδιώτης που έχει τη μεταφορά δεν τον συμφέρει να κάνει τη μεταφορά, να χάνει ένα παιδί το μάθημά του επειδή δεν παίρνει το κατάλληλο κέρδος ο ιδιώτης για να μεταφέρει τα παιδιά. Η διεύθυνση της εκπαίδευσης, τι λέει, κύριε Κοκονά, για όλα αυτά? Μας υπόσχεται κανονικότητα σε όλες μας τις επαφές. Εμείς και σαν Ομοσπονδία έχουμε προγραμματίσει μια ημερίδα η οποία θα γίνει αύριο στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στην πρώην Ομαρχία, εκεί που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέμα αποκλειστικά την ειδική αγωγή. Και από εκεί θα βγουν κάποια συμπεράσματα και θα κάνουμε παράσταση διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση για να μπορέσουμε να πάρουμε απαντήσεις ουσιαστικές για να λυθούν αυτά τα ζητήματα στην ειδική αγωγή αρχικά. Τι ώρα είναι η ημερίδα σας? Είναι στις 6 αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Είναι στις 6. Κύριε Κοκονά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Βεβαίως τα θέματα που αναπτύξαμε είναι σοβαρά, σοβαρότατα και κυρίως το πρώτο, αλλά και τα υπόλοιπα, διότι μιλάμε για μαθητές ειδικών σχολείων και θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια ειδική μεταχείριση και μια ευαισθησία. Οπότε τα παρακολουθούμε και σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.